θέλω να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στη πρόσκλησή μου. Μόλις τώρα πληροφορήθηκα ότι είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός συναντάται με εκπροσώπους των 200 σωματείων. Πραγματικά δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι δεν έχει ξαναγίνει μια τέτοια συνάντηση στο παρελθόν. Όμως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο σήμερα να βρεθούμε μαζί και να κουβεντιάσουμε. Καθώς ότι αύριο είναι μια πολύ σπουδαία μέρα για τον ελληνισμό συνολικά. Όχι μόνο για τον ποντιακό ελληνισμό. Είναι μια μέρα μνήμης. Είναι μια μέρα μνήμης για την γενοκτονία 100 χρόνια πριν των Ελλήνων του Πόντου. Γνωρίζετε όλοι από τη δεκαετία του 90 ομοφόνος η Ελληνική Βουλή με νόμο έχει ανακηρύξει τη 19η του Μάη ως μέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Και νομίζω ότι είναι καθήκον μας να θυμόμαστε, είναι καθήκον μας να τιμούμε τα θύματα, αλλά κυρίως είναι καθήκον μας να μετατρέπουμε τη μνήμη και τη γνώση της ιστορίας σε δύναμη για το μέλλον, σε προωθητική δύναμη. Το τι έγινε από το 1914 έως το 1923 είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Είναι μια βαθιά πληγή στο σώμα του ελληνισμού. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, χριστιανοί του Πόντου, οδηγήθηκαν στην εξορία, στις κακοχίες. Περισσότεροι από αυτούς οδηγηθήκαν στο θάνατο από την οργανωμένη κακοποίηση, από εκτελέσεις. Όλα αυτά είναι διαπιστωμένα πλέον από ιστορικές μαρτυρίες και καταγραφές. Πρόκειται για μια συγκλονιστική ανθρώπινη τραγωδία. Η ελληνική πολιτεία δεν ζητά σήμερα εκδίκηση τιμώντας τους Έλληνες του Πόντου τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Δεν ζητά εκδίκηση για τον εμφανισμό τους. Ζητούμε όμως δικαιοσύνη. Ζητούμε το ελάχιστο. Να αναγνωριστούν τα πραγματικά γεγονότα, τα ιστορικά γεγονότα, από όλους. Εγώ θα τολμούσα να πω να αναγνωριστούν και από τους γειτονές μας, διότι, ξέρετε, η γνώση της ιστορίας αποτελεί το καλύτερο σχολείο ώστε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, καθώς και να σιγουρευτούμε ότι αυτές οι μεγάλες πληγές του παρελθόντος δεν θα ανοίξουν ξανά στο μέλλον. Άρα λοιπόν εμείς δεν τιμούμε τη μνήμη των ποντίων συνελλήνων που αφανίστηκαν 100 χρόνια πριν να δώσουμε μέτωπο, αν θέλετε, εκδίκησης, αλλά για να σιγουρευτούμε ότι η γνώση της ιστορίας είναι η πιο σημαντική και η καλύτερη δυνατή προϋπόθεση ώστε να έχουμε ένα μέλλον όπου αυτά δεν θα ξανασυμβούν. Και θέλω επίσης να πω ότι η γνώση επίσης των πολύτιμων παραδόσεων της ζωντανής κουλτούρας των Αθήνων του Πόντου αποτελεί και μια πράξη καλλιέργειας των κοινών πολιτισμικών παραδόσεων των λαών μας στην ευρύτερη περιοχή, ενός παγκόσμιου πολιτισμού που αναγνωρίζει και η UNESCO για το μοναδικό μνημείο της Παναγίας της Σουμελά, που αναμένουμε να ανοίξει σύντομα στο κοινό. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι τα υλικά για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, ακόμα και από ένα τόσο τραγικό παρελθόν, είναι η μνήμη και η συνεργασία. Θέλω επίσης να σας πω ότι αυτές τις μέρες δεν τιμούμε μονάχα τους ανθρώπους που έφυγαν, αλλά και τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν πρόσφυγες στην πατρίδα μας. Διότι επίσης σε όλους μας είναι στη συλλογική μνήμη της πατρίδας μας το τι συνέβη με αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ. Ήρθανε στην Καλαμαριά, στην Αλετσού, ήρθανε στην Αθήνα, στη Σαλαμίνα, στη Μακρόνησο, σε τόπους και στην Εντολοκαρνανία, θυμίζει εδώ ο Παναγιώτης, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αναφέρθηκα στην Αρετσού
εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Σαλαμίνα και στη Μακρόνησο στην Αττική, διότι εκεί ήταν τόποι όπου οι πρόσφυγες βρέθηκαν προκειμένου ως σε λιμοκαθαρτήρια, προκειμένου να... γιατί και τότε, ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, βεβαίως η ελληνική πολιτεία άνοιξε την αγκαλιά της, αλλά υπήρξαν και διακρίσεις, υπήρξε και κυνηγητό. Αυτός ο κόσμος βρέθηκε σε συνθήκες φτώχειας. Υπήρξαν πολλοί που αρνήθηκαν να αποδεχθούν τους πόντιους σαν ισότιμους πολίτες, σαν ισότιμους Έλληνες. Υπήρξαν και μελανές στιγμές και στις δεκαετίες του 20, του 30. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί ο χθεσινός ρατσισμός κατά των ποντίων είναι ενδεχομένως σήμερα ρατσισμός κατά άλλων πολιτών. Άρα λοιπόν να θυμόμαστε όλες τις πλευρές, να κρατάμε όμως, να κρατάμε στη συλλογική μνήμη το ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων αγκάλιασε το προσφυγικό στοιχείο και των ποντίων και όλων όσων ήρθαν από την Μικρά Ασία μετά την καταστροφή. Και εγώ θέλω επίσης να σημειώσω ότι πρέπει να κρατήσουμε έντονο στη συλλογική μας μνήμη και συνείδηση το γεγονός ότι ούτε οι διωγμοί, ούτε οι διακρίσεις, ούτε οι κακουχίες εμπόδισαν αυτό το λαό, τον ποντιακό ελληνισμό, που βρέθηκε πρόσφυγες κατά χιλιάδες στην Ελλάδα, στην Ελλάδα μετά την καταστροφή, μετά τον ξεριζωμό. Δεν εμπόδισαν αυτές οι συνθήκες τον ποντιακό ελληνισμό να αποδειχθεί, να αποδείξει την φλόγα που κρύβει μέσα στην ψυχή του. Οι πόντιοι έδωσαν νέα ορμή στην Ελλάδα, νέα ορμή στον ελληνισμό. Στα γράμματα, στις τέχνες, στην επιχειρηματικότητα, στην ενδυνάμωση των προοδευτικών αγώνων της εργατικής τάξης εκείνη την περίοδο, στην ορίμανση του εργατικού κινήματος, στη στερέωση της δημοκρατίας, της προόδου στον τόπο μας, η Ελλάδα οφείλει πολλά στον ποντιακό ελληνισμό. Η προσφυγιά άλλαξε την Ελλάδα προς το καλύτερο όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και πιστεύω ότι όλοι μας σήμερα πρέπει να σταθούμε με σεβασμό και μπροστά στα θύματα της γενοκτονίας, αλλά και μπροστά στον ποντιακό ελληνισμό, που σε συνθήκες προσφυγιάς κατάφερε όχι μόνο να ενταχθεί ισότιμα μέσα στην ελληνική κοινωνία, αλλά να προκόψει. Αισθανόμαστε λοιπόν ευγνωμοσύνη για τις στρατιές της προσφυγιάς που πρόκοψαν στη χώρα. Αισθανόμαστε, αν θέλετε, δέος ιστορικό για τους ανθρώπους που χάθηκαν σε αυτές τις συνθήκες, στις συνθήκες της γενοκτονίας. Και θέλω λοιπόν με τη σημερινή συνάντηση μαζί σας να σας πω ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει όχι μόνο να τιμήσει 100 χρόνια μετά τη θυσία και τη μνήμη, αλλά να κρατήσει αυτή τη μνήμη άσβεστη. Γι' αυτό και θέλω να σας προτείνω. Ξέρετε ότι όταν παραδώσαμε το στρατόπεδο Παύλου Μελά στην τοπική κοινωνία και στο Δήμο Παύλου Μελά, είχα αναφερθεί στη σκέψη, στην ιδέα, στην πρόταση να δημιουργηθεί ένα μουσείο για τον ποντιακό ελληνισμό. Γνωρίζω ότι τώρα υπάρχουν και άλλες παρόμοιες σκέψεις και πρωτοβουλίες εδώ. Ταυτόχρονα, δική μου σκέψη και πρόταση είναι ένα αντίστοιχο μουσείο να υπάρξει και στην Αθήνα, στις προσφυγικές πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου προχωράμε σε ένα σχέδιο ανάπλασης και απόδοσης στην τοπική κοινωνία. Η απόφασή μου λοιπόν που θέλω να σας ανακοινώσω είναι να συστήσω μία επιτροπή, μεικτή, σύνθετη, με κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και εκπροσώπους των δικών σας σωματείων. Δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε παράλληλες δράσεις. Δεν αφορά αυτό ούτε κόμματα, ούτε πολιτικές απόψεις. Όλοι μας πρέπει να κινηθούμε για τον ίδιο σκοπό, ώστε να δημιουργηθούν δύο τόποι μνήμης, ένα μεγάλο θεματικό πάρκο εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα αντίστοιχο μουσείο στην Αθήνα, που να
αναδεικνύει τη θυσία του ποντιακού ελληνισμού, ένα μουσείο, ένα θεματικό πάρκο με αναφορά στο ποντιακό στοιχείο και στην προσφυγιά. Και ταυτόχρονα προτείνω να κινηθούμε το επόμενο διάστημα προκειμένου να αναδείξουμε ως σημαντικό τόπο ιστορικής μνήμης τα απολυμαντήρια της Αρετσούς, όπου περισσότεροι από 20.000 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους, με ένα μνημείο το οποίο, αν συμφωνήσουμε και με τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, θα μπορέσει πολύ γρήγορα να φτιαχτεί στην πλάση της Αρετσούς ως το πόσιμο μνήμης για τη θυσία του ποντιακού ελληνισμού. Τέλος, θέλω να σας πω ότι υποστηρίζουμε τις μελέτες για τον ποντιακό ελληνισμό μέσω της δημιουργίας της έδρας ποντιακών σπουδών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, αλλά και μέσω άλλων σημαντικών ακαδημαϊκών πρωτοβουλειών. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω επίσης ότι συνεννοήθηκα χθες με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Αύριο, σε ένδειξη μνήμης για την επέτειο των 100 χρόνων από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, αύριο το βράδυ η Βουλή των Ελλήνων θα φωταγωγηθεί στα χρώματα του ποντιακού ελληνισμού, στα χρώματα του Πόντου, στο κόκκινο και το μαύρο, ως μια ελάχιστη ένδειξη τιμής σε αυτή τη σημαντική επέτειο, στη σημαντική ημερομηνία. Άρα λοιπόν, τίποτα δεν ξεχάστηκε, κανένας δεν ξεχάστηκε. Η μνήμη πρέπει να γίνει σχολείο, η ιστορική μνήμη να γίνει σχολείο, για να μην ξαναζήσουμε ποτέ παρόμοιες στιγμές, και ας εργαστούμε μαζί προκειμένου να δημιουργήσουμε το πόσημα, εκείνα τα μνημεία, εκείνα τα μουσεία, αν θέλετε, δεν μου αρέσει η έννοια μουσείο, αλλά προτιμώ ότι είναι θεματικό πάρκο, γιατί οι επόμενες γενιές πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία. Την ιστορία του ελληνισμού.